το ταξίδι αυτό που θα πάμε αγκαλιά. Σε πελάγι βαθιά μ' οδηγώ την καρδιά. Θα έχει και βοριά, μα και νύχτες πανσελίνες να φωτίζουν τη δική μας στεριά. Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί, σ' ό,τι θέλω και θες μ' οδηγώ το φιλί. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Θα έχει ενοχές για όλα αυτά που αφήσαμε, μα πιο τέλος δεν πονάει πολύ. Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή. Μα σε θέλω κύμα. Σε βάλαμε στο σπίτι μας, σε κάναμε φίλο μας. Σου δείξαμε εμπιστοσύνη και εσύ μας δουλεύεις. Σε παρακαλώ. Νομίζεις πως θα είχε για μας διαφορά αν ξέραμε ότι είσαι μουσουλμάνος ή βουδιστής? Γιατί Κριστίνα θα είχε. Ποιος είναι ο γκομμένος σου? Άρχισες πάλι τα παρανοϊκά σου. Αμφιβάλλεις ότι υπάρχει γκομμένος? Ναι, λοιπόν υπάρχει. Εντάξει, ευχαριστημένος. Τα σημάδια πέρασαν, όλα γίνανε όπως πριν. Έτσι. Ναι, βέβαια. Ρε, το Ραμαζάν είναι η μεγαλύτερη γιορτή των μουσουλμάνων. Κρατάει ένα μήνα. Τα λέω καλά, Πέτρο? Ναι, έτσι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν επιτρέπεται να τρώνε τίποτα. Ούτε φαΐ, ούτε νερό, ούτε σεξ. Όλα κομμένα. Αυτό σημαίνει πίστη. Να μπορείς να αντέχεις. Σταμάτα. Μην κάνεις όρεξη για το βράδυ. Θα είμαι εγώ κουρασμένη. Είσαι πολύ σπάστης. Σαν τους μουσουλμάνους κι εσύ. Να περιμένεις να νυχτώσει. Ο Πέτρος είναι από την Κομωτινή. Είναι δάσκαλος. Και έχουμε σχέση. Άλλη ερώτηση? Όχι. Εγώ καλύφθηκα. Κομωτινή. Εμείς γνωριζόμαστε. Προσπάθησε να φτιάξει τη ζωή σου. Εγώ σε σεβάστηκα. Δεν θέλω να με σεβαστείς! Σου είπα εγώ να με σεβαστείς! Πότε στο ζήτησα, ρε! Πότε στο ζήτησα, πες μου! Πότε, πες μου! Εγώ μόνο αγάπη σου! Σταμάτα! Σταμάτα! Καταραμένος να είσαι. Αυτό δεν θα τελειώσει έτσι. Νουρή, έλα στο σπίτι. Αφήσέ τα όλα και έλα τώρα αμέσως. Τι πάει να πει δεν την αγαπάει? Τώρα το κατάλαβε. 10 μέρες μετά τον αραβώνα. Να, Νιγρού. Μήπως έγινε τίποτα άλλο? Κουζ, γιαλάνσο ηλέμιορ. Η τσέρντεμι. Έχει πλαντάξει στο κλάμα. Η τιμή της? Από όσο καταλαβαίνω, δεν την έχει πειράξει. Πάρε το Χασάν τηλέφωνο. Χαΐρ! Θέλω πρώτα να βρω τον ίδιον. Αυτός να έρθει να σε βρει. Να έρθει είτε. Και είτε. Με λέκλε τη Σαρντάιντα. Α, ναι. Μπαμπά. Μπουρά η Αγγέλιν. Συζήνε κονουσμάκι στη γύρω μου. Ένα λεπτό, να τελειώσω. Καλά, άστα λίγο. Ένα λεπτό. Μαμά, ακούς? Μα έχω δουλειά. Ελάτε λίγο, θέλω να κουβεντιάσουμε κάτι. Πω, Βιασίνη. Ορίστε, τι τρέχει. Θέλω να σας πω ότι... χώρισα με τη Μελέκ. Μουράτ. Τι λες? Είναι οριστικό. Η Μελέκ είναι εντάξει, δεν φταίει τίποτα. Τότε γιατί?
γιατί κατάλαβα ότι δεν την αγαπάω πια. Και ότι... Συντιο ρέτζο μου ζούε, τσελέν. Σόνδρα κονσούρους. Πάρε αυτό που έχει πιο αναλυτικά το αστικό δίκαιο. Για να δω. Θα πήξουμε. Φτάνει για σήμερα. Αύριο η συνέχεια. Μπα, ταύτισες από τώρα. Εύκολα τις και κάτι σημειώσεις. Όχι απόψε. Περιμένω τον Πέτρο. Μίλατε. Πες μου πώς γνωριστήκατε. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Άκουγεται ότι... ότι τα είχες μαζί του πριν χωρίσουμε τον Φίλιππο. Ας λένε ό,τι θέλουν. Εγώ πότε θα τον γνωρίσω. Πάντως όχι απόψε. Άντε. Καλά. Το βιβλίο στα αφήνω. Αν προλάβεις βέβαια. Αλλάχ μελεκέ. Σουμ του βεβηγέ. Αμέν του βαϊλαϊκέ. Τε βεκιάλ του. Βέλα ρούζ κουκέ. Εφτάλ του. Μίλα τώρα, Μουράτ, και πρόσεχε τι θα πεις. Μελέκλε, Ραλντεκ. Έψιπο. Μα προχτές κάναμε τον Αραβόνα. Θα τώρα είναι ακόμα απλωμένα στο καναπέ. Παίρνουν τηλέφωνο συγγενείς και φίλοι να σου ευχηθούν. Ήταν ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Το καταλάβαμε και σταματήσαμε. Για να μην γίνει χειρότερο. Κακό που μας βρήκε. Δεν είναι και τόσο σοβαρό. Πολλοί αρεμπόνες έχουν χαλάσει. Κι εγώ τη σεβάστηκα τη Μελέκ. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα με χαλάσει. Ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτα που να πρέπει να ντρέπεστε. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Και πάρτε τα θώρα για να τα στείλετε πίσω. Γεια σου, Μουράτ. Γεια σας, κύριε Γαλίδη. Πώς από εδώ, ψάχνεις κανέναν, έχεις κανένα γνωστό? Εσάς. Θέλω κάτι φάρμακα για τον πατέρα μου και ήταν κλειστό το φαρμακείο. Νομίζω ότι εφημερεύει ο Γιαγκίνης σήμερα. Ναι, το ξέρω, αλλά
Επειδή είστε κοντά, έλεγα μήπως μπορείτε να με εξυπηρετήσετε εσείς. Φεύγω για Θεσσαλονίκη και βιάζομαι. Δεν πειράζει, θα πάω στο εφημερεύον. Αν είναι ανάγκη όμως. Όχι, όχι, μη σας καθυστερώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Όπως νομίζεις. Τι έπαιρες, παιδί μου. Δεν είναι τρελάθηκες. Σσσ, θα μας ακούσουν. Είμαι ελεύθερος. Τι εννοείς? Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μετά μέχρι αύριο το πρωί. Και μετά πάλι από την αρχή. Μίλησες με την αραβανιαστικιά σου? Ναι. Τέρμα. Τελειώσαμε. Δεν το πιστεύω. Δεν το περίμενα. Πώς το πήρε? Άστα τώρα αυτά. Μαλώσατε? Ας μην το συζητάμε αυτό. Θέλω να... Σημασία έχει ότι είμαι ελεύθερος να σε έχω. Να σε αγαπώ χωρίς να κρυβόμαστε. Να βγαίνουμε, να ζούμε. Πρέπει να πιάσουμε σπίτι, να μείνουμε μαζί. Ναι. Εδώ όμως δεν γίνεται. Ο Χαλίδης ελέγχει τα πάντα. Θα βρούμε καλύτερο. Από αύριο το πρωί θα αρχίσω να ψάχνω. Μόνο που... Πρέπει να συζητήσουμε κάποιες... Όχι άλλες κουβέντες. Αυτό που θέλω είναι να ζήσουμε ελεύθεροι. Ναι, αλλά... Τα λόγια είναι περιτά. Allahu Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdinas sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril meğzûbi aleyhim veledzallin İnnâ e'taynâkel kevser fesalli li rabbike venher İnne şâni'eke huvel ebter. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وهو العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله سبحان الباقي دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شانه الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على
شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Δεν πειράζει, κονοσμάκι στη γραμμή. Ναι, κόνος ο Λομαλή. Ο Γλούχερ σε υγεί, σου λέμε τιμή. Σε παρακαλώ. Χάρη σου ζητάω, πάμε κάπου. Τι νόημα έχει. Ότι στείναμε χρόνια να αποδογύρισε σε μια στιγμή. Σε παρακαλώ, έλα. Για χάρη της παλιάς μας φιλίας. Ας είναι. Τι έγινε. Τα έχω χαμένα. Τι να σου πω, ειλικρινά δεν ήξερα τίποτα. Πέσαμε από τα σύννεφα. Και ντρέπομαι, Νουρή. Αλήθεια ντρέπομαι. Δεν έχω μούτρα να σε κοιτάξω. Μίτσιν για από την Νέα Λαντούν μου. Μπερδεμένα πράγματα. Άλλαξε γνώμη, λέει. Τι να σου πω. Νησαντάν μπερκάτσι και νσόρα με φυκύρτα και στεντή. Έτσι μας είπε. Αναστατωθήκαμε, Νουρί. Μεγάλη ταραχή περνάμε. Χαμένα τα έχω. Η Μελέκ τι λέει. Απελπισμένη, σαν να χάσει τον κόσμο όλο. Δεν το περίμενα αυτό από τον γιο σου Αλή. Θέλω να ξέρεις ότι για είσαι και εγώ. Δεν συμφωνούμε με όλα αυτά. Εκτιμούμε την οικογένειά σου και θέλαμε να γίνουμε συμπέθεροι. Να συγγενέψουμε. Εγώ μίλησα στον Μουράτ. Θα ξαναμιλήσω για να... Έχει αλλάξει αυτός. Δεν είναι ο Μουράτ που ξέραμε. Το καμάρι του Μαχαλά. Το βλέπω. Απορώ κι εγώ. Οι γυναίκες που πιστεύουν στα μάγια λένε ότι τον δέσανε. Εγώ όμως άλλο καταλαβαίνω. Κάπου έχει μπλέξει ο γιος σου. Και θα το μάθω, Αλή. Θα το μάθω. Καλά, μάνα. Τώρα σχόλασα. Δούλευα όλη νύχτα. Είχε και ένα ψόφο. Κουράζεσαι πολύ. Την νηστεία του Ραμαζανιού την κρατάς. Πότε ναι, πότε όχι. Εδώ στα ξένα είναι πιο δύσκολα. Στην πατρίδα είναι αλλιώς. Τι έχεις εσύ, δεν σε ακούω καλά. Ακούγε μου. Πρέπει να στα πω. Μας βρήκε μεγάλο κακό. Ο Μουράτ χάλασε τον Αραβόνα. Λάχκα, χρετσίν. Μη φρίζεις μέρες που είναι. Η Μελέκ. Τι να κάνει η Μελέκ. Έχει πέσει το θάνατά. Θα πάρω άδεια και θα έρθω. Θα τον κάνω να μετανιώσει για όλα. Έτσι να του πεις. Ακριβώς όπως το λέω. Σύμπτη Αλμάνια ηλα, ασάν να κονουστούμ. Ναι, τεντί. Καστού, γιάλμα και στιόλ. Δεν θα τον αφήσουν, προχτές γύρισα από άδεια. Και καλύτερα έτσι.
Μην έχουμε φασαρίες. Ήρθε και με βρήκε ο Αλή. Και εσύ του μίλησες? Ήθελε να κουβεντιάσουμε. Έπρεπε να τον διώξεις. Τι φταίνει οι άνθρωποι? Και αυτοί χαμένα τα έχουν. Και τι σου είπε? Έλα πιο κοντά, μην ακούσει το κορίτσι. Δεν νιώθεις να σου φύγει ένα βάρος? Ναι. Αλλά απ' την άλλη... Σκέφτεσαι εκείνη. Ξέρεις, η Μελέκ έχει... Ποια Μελέκ? Η Μελίτα. Τι όνομα είναι αυτό? Χαϊδευτικό. Έτσι τη φωνάζει η μητέρα της. Α, ναι. Δεν μου το έχεις πει ποτέ. Όλο εκπλήξεις είσαι. Τι έγινε? Μυστικά τα κρατάς? Δεν θέλω να μιλάω για αυτήν. Εγώ γιατί στα λέω όλα? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αλλά... παρά τη μεγάλη μου ανακούφιση, νιώθω να σφίξω όταν τη σκέφτομαι, οπότε... Τα έχω περάσει κι εγώ. Θυμάσαι όμως τι μου έλεγες? Ξεπέρασέ το. Σημασία έχει ότι είμαστε μαζί. Αυτό λέω κι εγώ στον εαυτό μου. Απ' την άλλη είναι οι φίλοι, οι γείτονες, ο περίγυρος. Ξέρεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα εδώ. Ναι. Οι άλλοι είναι πολλοί. Αλλά εμείς είμαστε πιο δυνατοί. Ναι, αγάπη μου. Χωρίς ψέματα. Χωρίς μυστικά. Πρέπει να φύγω. Μα δεν έφαγες τίποτα. Ούτε καφέ δεν ήπιες. Θα αργήσω. Δεν το σηκώνει. Εσύ είχες επαφή μαζί του? Ναι, πήρε τηλέφωνο χτες το απόγευμα. Ας το τηλέφωνο, αν τον είδες ρωτάω. Ο Φίλιππος έχει χαθεί, Άρη. Υπερβολές, σπίτι του θα είναι. Μπορεί να έχει καμιά φίλη να δούλε. Να το δω και να μην το πιστέψω. Και γιατί όταν τον παίρνω εγώ δεν το σηκώνει? Γιατί τον έχεις πρίξει, καλή μου, γι' αυτό. Τον φροντίζω, Άρη. Τον φροντίζω. Και αυτή η γραβάτα δεν σου πάει καθόλου. Να τη βγάλω λοιπόν. Μήπως θες να αλλάξω και κουστούμι? Πουταμάρες. Τι βρώμα! Πώς ζεις εδώ μέσα? Παιδί μου, είσαι καλά? Γιατί δεν μου μιλάς, ανησυχώ, τι σου συμβαίνει? Μια χαρά είμαι. Μήπως είσαι άρρωστος, σου πειρετό? Άσε με ρε μάνα, θα πεις καλά! Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ως πότε θα θρυνούμε την τίβα της Πετρούπολης? Μην την πιάνεις στο στόμα σου, εντάξει? Εκείνη γυρίζει με τον κόμενο και εσύ κάθεσαι και μαραζώνεις? Ξύπνα! Και άσε το τσιγάρο! Εντάξει, τελείωσες. Φύγε τώρα. Βιβλίο έχεις ανοίξει? Σε 15 μέρες έχεις εξετάσεις. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Εξετάσεις δεν δίνω αυτό το εξάμεινο, κατάλαβες? Και το πτυχίο σου? Μου είχες υπόσχει. Τι είναι αυτά, ποιος πήγε εδώ? Εσύ? Τι έχεις πάθει, παιδί μου? Άσε με ρε μάνα! Όχι. Σου απαγορεύω, κατάλαβες? Αποκλείεται. Γεια σου, Αγγελική. Χαίρετε.
Θα μου ετοιμάσει ένα καφέ? Αμέσως. Ευχαριστώ. Άφησε το εκεί. Θέλετε κάτι άλλο? Ναι. Θέλω να μιλήσουμε. Έχω ανοίξει... Άσε τις καρτέλες, δεν πειράζει, ας περιμένω. Πες μου κάτι για σένα. Εγώ... Τι να πω εγώ για μένα? Κάτι που να έχει ουσία. Τόσο καιρό εδώ μέσα το μόνο που ξέρω είναι ότι... Τρως υγιεινές τροφές και ψωμί ολικής αλέσεως. Ναι, δεν έτυχε. Ας πούμε για παράδειγμα, γιατί έκλαιγες όταν μπήκε? Συγγνώμη. Ήταν ο πρώην σύζυγος? Ναι. Σε πληγώσε πολύ το διαζύγιο? Τι με ρωτάτε τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να ξεχάσω. Τόσο δυσάρεστο ήταν, ε? Το διαζύγιο, όχι. Μπορώ να πω ήταν ανακούφιση. Όσα προηγήθηκαν όμως. Ήσασταν χρόνια μαζί? Από φοιτητές. Σχεδόν από το πρώτο έτος. Όταν είσαι τόσα χρόνια με κάποιον, τόσο στενά, καταλαβαίνεις πότε αλλάζει. Και ξαφνικά ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις την πραγματικότητα. Και τότε λες... Πού ήμουνα εγώ τόσο καιρό? Τι ήταν αυτό που σε ξάφνιασε τόσο πολύ? Ήταν... Με συγχωρείτε, δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε άλλο. Εντάξει. Σας έχω σημειώσει τις σελίδες που σας ενδιαφέρουν. Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σας. Έχει κόσμο μέσα? Όχι, μπορείτε να περάσετε. Να σας ετοιμάσω κάτι. Δεν χρειάζεται. Άρη, τα πράγματα είναι σοβαρά. Τι σημαίνει? Πήγα και είδα το παιδί. Τρόμαξα. Ένας αγνώριστος Φίλιππος. Αξίριστος, παρατημένος. Εν τω μεταξύ το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Βρώμικο, ακατάστατο. Στην κουζίνα να σιχαίνεσαι να μπεις. Μπουκάλια από ποτά παντού. Φαντάσου, έχει αρχίσει να πίνει κιόλας. Σου λέω, έπαθα σοκ. Σοβαρά, τόσο πολύ? Και μου το δήλωσε καθαρά. Δεν πρόκειται να δώσει κανένα μάθημα στην εξεταστική αυτή. Δεν έχει ανοίξει βιβλίο. Μάλιστα. Καλά, θα τον δω και θα του μιλήσω εγώ. Ανησυχώ, Άρη. Και εσύ δεν το έχεις πάρει στα σοβαρά. Στο είχα πει, θα μας δημιουργήσει ιστορίες αυτό το τσουλάκι. Μην τη λες έτσι. Σιγά, μην τη θίξουμε κιόλας. Βάλ τον κάτω και στρίμωξέ τον. Πρέπει να είσαι αυστηρός μαζί του. Εγώ ξέρω πώς θα του μιλήσω. Με το μαλακό δεν γίνεται τίποτα. Ούτε με τις φασαρίες. Ο Φίλιππος είναι άντρας πια. Δεν είναι μωρό. Ναι, αλλά. Πολύ τακτοποιημένο το βρίσκω το γραφείο σου. Πώς άλλαξε έτσι? Το έχει αναλάβει καινούργια γραμματέας. Και εσύ της το επιτρέπεις? Να, γιατί όχι. Είναι εξαιρετική συνεργάτη. Πού είναι το πρόβλημα? Ο Φίλιππος είναι το πρόβλημα. Γεια σου. Χαίρετε. Α, ήθελα να σου πω. Μην παρεμβαίνεις στα πράγματα του γιατρού. Απλώς βάζω σε τάξη τα... Ναι, ξέρω, αλλά εκείνος χάνεται. Δεν μπορεί να βρει τίποτα. Συγγνώμη, νόμιζα ότι τον εξυπηρετεί έτσι. Γι' αυτό σου λέω εγώ που τον ξέρω καλύτερα. Ό,τι πείτε. Καρδισή μου, νίτσιν τηλεφωνά να τσίκμιερ. Τσουνκού, σαν είναι λέκον σμάκι στέμιερ. Ώστε και περνάει αντίον μου, ε.
Νόμιζα ότι εσείς οι μοντέρνοι δεν έχετε τέτοια κολλήματα. Κοίτα, εμείς μπορεί να μην πηγαίνουμε στο τζαμί 5 φορές τη μέρα, αλλά δεν προδίδουμε έναν άνθρωπο έτσι. Μιλάς σαν να μην έχεις αγαπήσει ποτέ σου. Και τι σημαίνει αγάπη μου, Ράτ? Δεν υπολογίζω κανένα παρά μόνο τον εαυτό μου. Ίσως δεν υπολογίζω κανέναν. Ούτε και τον εαυτό μου. Τι να πω. Απ' τη μία σε ζηλεύω έτσι που ζεις με τόσο μεγάλη ένταση μια σχέση. Απ' την άλλη όμως δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου. Δεν θα έχει καλό τέλος αυτή η ιστορία, Μουράτ. Μπορεί. Ίσως έχεις δίκιο. Ίσως αυτή η ιστορία να μην έχει καλό τέλος. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Τζεπ. Όλους αυτούς τους μήνες έζησα μια ολόκληρη ζωή. Και δεν πρόκειται να σου αλλάξω με τίποτα. Θα μας τρελάνε. Μακάρι να μπορούσε να δεις την καρδιά μου, να καταλάβεις τι νιώθω. Ορταλέκ γενίερ. Βεσέν κεντίνου νιαντάς. Σε βίντζε γιούτσα λίγουρσουν. Εγκοίστο λίγουρσουν. Χάιρ. Γίνεσαι πιο δυνατός. Πιο αισιόδοξο. Αγαπάς όλο τον κόσμο. Προσγειό σου, Μουράτ. Ξέρεις κάτι? Αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί. Βιάζεσαι. Ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Πρέπει πρώτα να μάθει πως είσαι μουσουλμάνος. Θα το μάθει. Ζήτημα χρόνου είναι. Λοιπόν, άργησα. Γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί να στην ορίσω? Άσε. Δεν χρειάζεται τώρα. Να γνωρίσει και αυτήν έναν δικό μου άνθρωπο, ένα φίλο. Και θα με συστήσεις πώς? Σαν Γιώργο, σαν Σταμάτη. Ξεκαθάρισε πρώτα την κατάσταση και μετά. Και αν θες τη γνώμη μου, να αποφύγετε τις δημόσιες εμφανίσεις στην Κομωτινή. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλίωρομ. Μιλίωρομ. Καλησπέρα σε λάμψο, ηλέ. Πριν γνωρίσω τη μητέρα σου, είχα μια σχέση με μια κοπέλα. Κράτησα αρκετά. 1-1,5 χρόνο. Κάποια στιγμή απομακρυνθήκαμε και τότε τη ζήτησα να χωρίσουμε. Όταν το άκουσε εκείνη, άρχισε να με πιέζει, να με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Πότε έκλαιγε, πότε με απειλούσε. Παλαβά πράγματα. Πώς τη λέγανε? Μαρίνα. Ήτανε πρωτοετής ιατρικής. Αυτή την κοπέλα την αγαπούσα, αλλά όταν άρχισε να με πιέζει, ό,τι αισθανόμουν για αυτήν έγινε θυμός και στο τέλος συμπόνια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να σε συμπονούν. Τώρα αυτό είναι σποντά για μένα? Καθόλου. Στο λέω ευθέως. Δεν καταλαβαίνει ντροπή να πω ότι πονάω που έχασα τη Χριστίνα? Όχι βέβαια. Και καλά κάνεις. Το να πονάς από έρωτα είναι δύναμη. Το λέγει ο Καζατζίδης άλλωστε. Κι όμως κυρία μου, οι άντρες κλαίνε. Να πονέσεις, αλλά να το ξεπεράσεις, να μην σε πάρει από κάτω, να νικήσεις ζωή. Και ζωή είναι σπουδές, είναι σχέδια για το μέλλον, είναι μουσική, έρωτας. Μουσική, ε. Να σου πω, γιατρέ. Αυτό είναι Deep Purple ή Led Zeppelin? Δεν ξέρεις το Stairway to Heaven? Είσαι γερορωκάσα. Αυτά τα δυο δεν πάνε μαζί. Ή γέρος ή ροκάς. Κάνεις και φιγούρες. Με τη Χριστίνα ξαναμίλησες? Όχι. Υποσχέθηκα να μην την πάρω τηλέφωνο και θα το κρατήσω. Το πρώτο βήμα για να ξεπεράσεις μια γυναίκα είναι να ξεχάσεις το τηλέφωνό της. Το δεύτερο να μπλέξεις με άλλη. Πολύ έμπειρο σε βρίσκω. Κάτω τα χέρια σου, μικρέ, για να μην σε ξεράνω. Τι άλλο έχεις από παλιό ροκ? Νουρίγε και τι πουλτούμ. Παπά την λέ. Ξέρεις πόσο σε σέβομαι. Αλλά αυτή η ιστορία έχει λήξει. Σας παρακαλώ να την ξεχάσετε. Κανείς δεν πρόκειται να την ξεχάσει. Και κυρίως η Μελέκ.
Ούτε ο Χασάν ο παιδικό σου φίλο, ούτε το σόι τη, κανεί. Δεν φέρθηκα άτιμα. Αλλά γωνιάστηκα μια κοπέλα. Τη σεβάστηκα. Και τώρα διαλύω τον αραβόνα για να μην γίνουμε και δύο δυστυχισμένοι. Πώς σε βολεύουν τα βλέπεις. Κάποιος που θα έλεγε το ίδιο πριν από λίγο καιρό, άτιμο θα τον έλεγες. Τέλος πάντων, τα είπαμε. Μαζέψε τα δώρα να τα δώσουμε πίσω. Τα δώρα ήταν για σένα. Και αφού εσύ διάλυσες τον αραβόνα, εσύ θα τα μαζέψεις να τα πας πίσω. Και αυτό για να μάθει ο κόσμος ότι εμείς διαφωνούμε και ντρεπόμαστε για τη συμπεριφορά σου. Άκουσες τον πατέρα σου. Και ανάγκη τη γερό μου. Το νου σου το κορίτσι. Σιγά, έχει ξυπνήσει. Έφεραν πίσω τα δώρα. Τι είναι αυτό? Έφεραν πίσω τα δώρα σου. Ποιος τα έφερε? Τα βρήκα έξω από την πόρτα. Μάλλον ο ίδιος. Ας τον παλιάνθρωπο, δεν τον έχεις ανάγκη. Όλος ο κόσμος τον κουβεντιάζει. Από αύριο δεν θα έχει μούτρα να βγει στο μαχαλά. Να ετοιμάσουμε κι εμείς τα δώρα του. Να του τα πάμε πίσω να ξεμπερδεύουμε. Μπεν κιόρ του Τζεμ. Όχι, κορίτσι μου, μην. Άσε με τουλάχιστον να σε βοηθήσω. Όχι, μάνα. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Oh!
Καλημέρα. Καλημέρα. Μουράτ! Τσίκ Μουράτ! Για τη γυαλαρινή αλμάχητσιν! Τσίκ Μουράτ! Βγες έξω, μην κρύβεσαι! Βγες, γιατί θα γίνουμε ρεζίλη στη γειτονιά. Βγες, Μουράτ! Μουράτ, βγες, μην κρύβεσαι! Είσαι εσύ καλύτερα. Δική σου δουλειά. Μόνος θα τα βγάλεις πέρα. Ας την αφωνάζει σου. Βγες, Μουράτ! Εγώ τα δώρα που πήρα σε γλέντι και σαραβώνα δεν θα τα γυρίσω πίσω σαν κλέφτης. Βγες, Μουράτ, τρέπεσαι! Είσαι σαν κλανίγιο σου! Μουράτ! Βγες! Βγες, Μουράτ! Μουράτ, βγες, μην κρύβεσαι! Ναι, είστε γιος σου. Είναι τσίνο λάτσι καριέρα σου. Για τη γελερινή και τη μέκ, τσίλ και τι. Εντάξει, τα έφερες τώρα. Φανερά, όχι κρυφά, και θα σε κοιτάζω στα μάτια. Πάρε την ολόμαλη ζακέτα, πάρε τα μεταξωτά της προύσας, πάρε το παλτό! Τα μάτια έχουμε γίνει θέαμα. Πάτα και δώσε μου πίσω τα χρόνια που σε αγάπησα, που σε πίστεψα, τα χρόνια που σε περίμενα. Πάρ' τα όλα, πάρε και τα χρυσαφικά σου. Σύνεφε, Μελέκ. Πάρε και τη μέρα σου. Φτάνει. Τίποτα δεν φτάνει. Πάρ' τα όλα. Τίποτα δεν φτάνει. Για όσο πόνο μου δώσεις, τόσα κακά να σε βρουν, Μουράτ. Τόσα κακά να σε βρουν. Πάρε και το κειμήλιο της μάνας σου. Πάρ' το. Θα κυλάνε σαν βροχή. Δικό μου σώμα μου και στόμα.